Είμαστε οι Common Seas και πιστεύουμε στις υγιείς θάλασσες για όλους. Είμαστε μια κοινωνική πρωτοβουλία με αποστολή μας να μειώσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά όχι μόνο τα πλαστικά που καταλήγουν να συμβάλλουν στη θαλάσσια ρύπανση, αλλά και τα πλαστικά που παράγονται. Με την εφαρμοσμένη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε, αντιμετωπίζουμε την πλαστική ρύπανση στα νησιά. Και με ενθουσιασμό, σας προσκαλούμε σήμερα να γίνετε κι εσείς πρωτοπόροι της Clean Blue Alliance. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να σταματήσετε την πλαστική ρύπανση στις δικές σας θάλασσες, στη δική σας πολύτιμη ακτογραμμή. Η Clean Blue Alliance είναι ένα από τα τρία βασικά project της Common Seas. Εργαζόμαστε με τοπικούς συνεργάτες και οι ομάδες μας χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάρο, δημιουργώντας το υπόβαθρο για αυτό το νησί του Αιγαίου να γίνει και το πρώτο της Μεσογείου χωρίς πλαστική ρύπανση. Στην Ινδονησία και συγκεκριμένα στην Ανατολική Άβα, το 8ο μεγαλύτερο νησί στον πλανήτη μας, δουλεύουμε ώστε να καταφέρουμε να γίνει ο ποταμός Μπράντας πάλι καθαρός, ασφαλής και υγιής για τους ανθρώπους που ζουν στις όχθες του. Ενώ στις Μαλδίβες υποστηρίζουμε αυτό το νησιωτικό έθνος να καταργήσει σταδιακά τα πλαστικά μίας χρήσης και συγκεκριμένα το πλαστικό μπουκάλι νερού. Η κρίση της πλαστικής ρύπανσης στην Ελλάδα είναι σοβαρή και δυστυχώς μεγαλώνει. Αρκεί μόνο να πούμε ότι 18.400.000 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων εισήλθαν στις ελληνικές θάλασσες το 2018. Η Ελλάδα απορρίπτει 2 κιλά πλαστικών στη θάλασσα ανακεφαλή το χρόνο. Και αυτό σε σύγκριση με τα 30 γραμμάρια ανά άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου καλό στατιστικό. Ακόμα χειρότερο το γεγονός ότι αυτά τα νούμερα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, αφού εκτιμάται ότι προσφέρει το 20% του καθάριστου εθνικού προϊόντος. Καθαρές λοιπόν μπλε θάλασσες, οι όμορφες καθαρές ακτές, είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία όλης της χώρας. Το 2021 όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να θεσπίσουν νόμους για αυτά τα προβληματικά πλαστικά αντικείμενα, αυτά που βρίσκονται πιο συχνά στις παραλίες της Ένωσης. Έτσι και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ξεκινήσει και να εισάγει και να φέρει εις πέρας μια νομοθεσία η οποία θα καλύπτει την μείωση και εξάλληψη αυτών των πλαστικών. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται φυσικά τα ποτήρια, τα πλαστικά ποτήρια, τα μαχαιροπύρουνα, τα πιάτα, τα καλαμάκια και πολλά δοχεία φαγητού για διανομή κατοίκων. Γιατί λοιπόν να γίνετε εσείς μέλη της Clean Blue Alliance? Είναι ξεκάθαρο ότι η καθαρή θάλασσα, οι καθαρές ακτές είναι ένας τρόπος να βελτιώσουμε την τοπική οικονομία. Τα οικονομικά ωφέλη από τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων στις χωματερές είναι ξεκάθαρα στους δήμους της Ελλάδας και η βελτίωση της ανακυκλώσιμης και κυκλικής οικονομίας είναι ένα πράγματα που πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτά. Γίνεστε λοιπόν ένας τουριστικός προορισμός που πρωτοπορεί, προστατεύει θάλασσες και ακτές που ενδιαφέρεται και που θέλει να δράσει. Αυτό επίσης μπορεί να επιφέρει ευκαιρίες, επιχειρηματικές ευκαιρίες για τόσο ντόπιους όσο και για ξένους επιχειρηματίες. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι η φροντίδα για τους πολίτες. Φροντίζοντας το περιβάλλον, φροντίζουμε τους πολίτες μας. Μειώνουμε τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων που σχετίζονται με τα πλαστικά, ειδικά αυτά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και ποτά. Επίσης, αφήνουμε κληρονομιά για τις επόμενες γενιές παραγωγικές, καθαρές, ζωντανές θάλασσες. Όλα αυτά προσφέρουν κύρος και αναγνώριση. Εξιστορούμε λοιπόν μέσα από το ταξίδι μας τις μικρές και μεγάλες θετικές αλλαγές, τόσο σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Διασφαλίζουμε ότι το νησί μας συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νέας πράσινης συμφωνίας και αυτή σε εφαρμογή από το 2021. Επίσης, μπορούμε να προσελκύσουμε αξιόλογες ευκαιρίες χρηματοδότησης
Και γινόμενοι μέλος αυτού του δικτύου υψηλού κύρους, με συνεργάτες, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε επιρροή τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τι παρέχει λοιπόν η Clean Blue Alliance? Σαν μέλη αυτής της μοναδικής συμμαχίας, θα έχετε πρόσβαση σε εργαλεία, οδηγούς, λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Ταυτόχρονα, οι ομάδες μας ειδικών συμβούλων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, θα σας βοηθήσουν και να ξεκινήσετε και να επιτεχύνετε, αλλά και να καταφέρετε αυτό το απίθανο ταξίδι. Στην Common Sense πολύ συχνά λέμε ότι για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει πρώτα να το κατανοήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν η δουλειά που κάνουμε είναι βασισμένη σε αυτό το τρίπτυχο, στην έρευνα, στην παρέμβαση και στην επιρροή. Στο κομμάτι της έρευνας υπάρχουν οι διαφορετικές επιμέρους έρευνες, η κοινωνική, η παράκτεια και των απορριμμάτων. Υπάρχει καθοδήγηση για την επιτυχή καταγραφή αυτών των δεδομένων και φυσικά την ανάλυση τους και τα αποτελέσματά τους. Γίνεται επίσης η πρόσληψη, η εκπαίδευση της τοπικής ομάδας, του επικεφαλής αυτής της ομάδας και όλων των εθελοντών. Μαζί θα αναγνωρίσουμε επίσης ποιοι είναι οι τοπικοί παράγοντες και οι πιθανές συνεργασίες υποστήριξης. Στο κομμάτι της παρέμβασης, όπως προείπα, δουλεύουμε πολύ στενά με τις τοπικές επιχειρήσεις. Είναι απίθανης σημασίας αυτό το κομμάτι, γιατί ναι μεν οι επιχειρήσεις παράγουν πολλά πλαστικά, αλλά και οι πολίτες θέλουν να τις δουν να αλλάζουν και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες είναι έτοιμοι να φέρουν αλλαγές στον τρόπο που εργάζονται και να αλλάξουν συνήθειες. Στην παρέμβαση είναι επίσης η ριζική μείωση. Τι εννοούμε με ριζική μείωση? Ένα παράδειγμα που λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στην Πάρο είναι τα πιάτα του πανηγυριού. Ένα σετ λοιπόν από μεταλλικά πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπύρουνα που ταξιδεύουν από γιορτή σε γιορτή και από πανηγύρι σε πανηγύρι. Οι διοργανωτές της κάθε γιορτής τα δανείζονται, τα χρησιμοποιούν, τα πλένουν και τα επιστρέφουν. Με μία μόνο γιορτή στην Πάρο, καταφέραμε να αποτρέψουμε 8.000 πλαστικά να καταλήξουν στο χυτά. Επίσης, ράβουμε πάνινες τσάντες και αποφεύγουμε την πλαστική σακούλα, ενώ είμαστε στη διαδικασία να βρούμε λύσεις με τις τοπικές επιχειρήσεις πάντα, να αντικαταστήσουμε τα ποτήρια μίας χρήσης του καφέ για πακέτο, με επαναχρησιμοποιούμενες κούπες και ένα δανειστικό σύστημα. Επίσης, όπως φάνηκε από την έρευνα στην Πάρο, οι γόπες είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στις παραλίες του νησιού μας και γι' αυτό τοποθετούμε μεγάλο μεγέθος στα σάκια που χρησιμοποιούν και ως κάλπες για τα αποτσίγαρα. Στη διαχείριση των απορριμμάτων βελτιώνουμε το σύστημα ανακύκλωσης της χωριστής περισυλλογής για το πλαστικό μπουκάλι και επίσης την τοποθεσία των κάδων στο νησί. Το κομμάτι της επιρροής πιστεύουμε ακράδαντα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ξεκινάει από το σπίτι, συνεχίζει στο σχολείο και είναι για πάντα. Έτσι, το εκπαιδευτικό υλικό επιμορφώνει και εμπνέει τη νέα γενιά. Με τοπικές γιορτές επιβράβευσης για τους πρωτοπόρους μας, γιορτάζουμε τις αλλαγές που έχουν κάνει και προσελκύουμε άλλους επιχειρηματίες να έρθουν και εκείνοι να γίνουν μέλη του προγράμματος. Πώς θα φέρουμε λοιπόν την Clean Blue Alliance στο δικό σας νησί? Με τη συμμετοχή σας στην Clean Blue Alliance θα σας παρέχουμε υποστήριξη σε κάθε βήμα αυτής της πορείας, από το ξεκίνημα όπως προείπα, σε όλο το ταξίδι αλλά και στον τελικό μας σκοπό, όπου είναι πάντα καθαρές θάλασσες και ακτές χωρίς πλαστικά απορρίμματα. Θα σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε τις δικές σας υπάρχουσες ικανότητες, αλλά και να δραστηριοποιήσετε όλη την τοπική κοινωνία. Επίσης, θα μπορέσετε να κατανοήσετε, να καταγράψετε και να υπολογίσετε μόνοι σας την πρόοδό σας μέσα από μια σειρά ερευνητικών μεθόδων. Πριν λοιπόν το ξεκίνημα, υπάρχει αυτό το εισαγωγικό εργαστήριο που σκοπό του έχει να εντοπίσουμε τις δυνατότητες, τις ανάγκες, τις ευκαιρίες αλλά και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε μαζί. Ταυτόχρονα, θα αρωματιστούμε το σχεδιασμό και τη στρατηγική για να θέσουμε στόχους και χρονοδιαγράμματα. Θα χαρτογραφήσουμε επίσης όλους τους πιθανούς συνεργάτες, συλλόγους, άλλες ΜΚΟ, ΚΙΝΣΕΠ, ακόμα και ενεργούς πολίτες.
θα εκπαιδεύσουμε τον εκπαιδευόμενο, έτσι ώστε εθελοντές στο κάθε νησί να μπορούν να διεξάγουν μόνοι τους αυτόνομα τα τρία είδη των ερευνών. Θα γίνει αναζήτηση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, θα βοηθήσουμε φυσικά με το branding και θα δημιουργήσουμε παρέα περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, πολύ σημαντικό, συγκέντρωση κεφαλαίων, χορηγιών και δωρεών. Η υποστήριξή μας όμως δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Παρέχουμε εργαλεία, πόρους και εκπαίδευση για την εφαρμογή αυτών των λύσεων. Οι σύμβουλοι της Clean Blue Alliance διεξάγουν εργαστήρια στο κάθε νησί, κάθε τρεις μήνες, για περαιτέρω σχεδιασμό και έβρεση περαιτέρω λύσεων. Συναδελφική υποστήριξη μέσω online forum και φυσικά πρόσβαση στους επιλεγμένους καθηγητές και ερευνητές του Πανεπιστήμιου του Αιγαίου για την ανάλυση των δεδομένων τόσο στη Σύρο όσο και στη Λέσβο. Επίσης, υπάρχει συνοδευτικό πακέτο εγγράφων και επικοινωνιακή υποστήριξη για σχετικές εκδηλώσεις που αφορούν κυρίως τις τουριστικές εκθέσεις. Η μεθοδολογία και οι πρακτικές της Clean Blue Alliance έχουν επιμεληθεί βάσει όλων των δεδομένων που σου λέγουμε συνεχώς από τη μελέτη και την ανάλυση του προγράμματος στην ΠΑΡ. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να θέλουμε να μεγαλώσουμε αυτό το δίκτυο, να έρθουν και άλλα νησιά στην Ελλάδα να γίνουν μέλη της Clean Blue Alliance και με τη βοήθειά σας θα θέλαμε να το πετύχουμε μέσα στο 2021. Η προσέγγιση λοιπόν που ακολουθεί η Clean Blue Alliance για να πετύχει συστημικές αλλαγές είναι βασισμένη σε αυτές τις τρεις φάσεις. Έρευνα, παρέμβαση, επιρροή. Έρευνα, παρέμβαση, επιρροή. Είναι αλληλένδετα αυτά τα τρία κύματα. Στην έρευνα λοιπόν σκιαγραφούμε την πλήρη εικόνα του τοπικού πλαστικού οικοσυστήματος, ταυτοποιούμε τα καλύτερα σημεία μόχλευσης και αλλαγής και σχεδιάζουμε τις λύσεις. Συγκεντρώνουμε στοιχεία, εντοπίζουμε τους δείκτες και θέτουμε τις βάσεις. Στην παρέμβαση δημιουργούμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αποτρέπουν τα πλαστικά από το να καταλήξουν να γίνουν απορρίμματα αντί να φτάσουν στην ανακύκλωση ή να μην υπάρχουν καθόλου. Δοκιμάζουμε, παρατηρούμε και ξαναπαρεμβαίνουμε. Στην επιρροή, λοιπόν, παρουσιάζουμε τις αλλαγές που επιτεύχθηκαν προσελκύοντας υποστήριξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Βρίσκουμε λύσεις που παρέχουν προτάσεις που μπορούν ακόμα και να νομοθετηθούν. Αφού γκραζόμαστε και βελτιωνόμαστε συνεχώς. Είναι ζωντανά αυτά τα κύματα. Εντοπίζουμε, λοιπόν, τα εμπόδια, καταγράφουμε την πρόοδο και συνεχίζουμε. Έρευνα, 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 παρέμβαση, 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 επιρροή, επιρροή, επιρροή. Για την έρευνα, λοιπόν. Όπως προείπα, παράκτια έρευνα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι ξεκάθαρο ότι τα σκουπίδια καταλήγουν στην ακτή ή από τη θάλασσα ή από τη στεριά. Αυτά που καταλήγουν λοιπόν από τη στεριά, πολύ συχνά τα έχουν φέρει εκεί οι επισκέπτες ή ο αέρας. Οι επισκέπτες λοιπόν είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για πολλά από τα μπουκάλια, τα ποτήρια του καφέ, τα καλαμάκια και φυσικά τα αποτσίγαρα. Η μέθοδό μας όμως συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση εθελοντών, έτσι ώστε με τη σειρά τους να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν παράκτια έρευνα αυτόνομα. Η καταγραφή των απορριμμάτων στο κάθε νησί είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας δείχνει πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το νησί και η κοινωνία. Στην Πάρο, μετά από 6 μέρες στο Χιτά, βρήκαμε ότι το 15,8 όλων των απορριμμάτων που φτάνουν εκεί είναι ανακυκλώσιμο πολύτιμο υλικό, γυαλί, μέταλλο, χαρτόνι, πλαστικό. Κοινωνική έρευνα επίσης πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας εξηγεί πώς σκέφτονται οι πολίτες, οι ντόπιοι, οι ξένοι που μένουν στο κάθε νησί. Πήραμε συνέντευξη από περισσότερους από 1.000 ανθρώπους. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι θέλουν να δουν βελτίωση στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Πιστεύουν ότι λαθασμένα το νερό της βρύσης δεν είναι πόσιμο, ενώ είναι.
Και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις γενικά που έχουν σχέση με τον τουρισμό, ακόμα και εστιατόρια, μπαρ, καφέ, θέλουν να βοηθήσουν και να μειώσουν το δικό τους πλαστικό αποτύπωμα. Στην επιχειρηματική δικτύωση, όπως προείπα, οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι μια σημαντική πηγή πλαστικών απορριμμάτων, είναι όμως και πάρα πολύ πρόθυμοι να φέρουν αλλαγές στις συνήθειές τους. Στην Πάρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 70 επιχειρήσεις που έχουν κατανοήσει το πλαστικό τους αποτύπωμα και έχουν πάρει αποφάσεις ή να το μειώσουν ή ακόμα και να το εξαλείψουν εντελώς. Φυσικά, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιορτάζουμε αυτές τις αλλαγές και είναι κάτι για το οποίο είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Στροφή λοιπόν στο νερό της βρύσης. Μάθαμε, όπως προείπα από την κοινωνική έρευνα, ότι οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται το νερό της βρύσης. Μία ενδελεχή έρευνα, την οποία διεξάγαμε με τη βοήθεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Πάρου, έχει αποδείξει ότι το νερό είναι πόσιμο. Και αυτή τη στιγμή τρέχουμε μία επικοινωνιακή εκστρατεία ενημέρωσης τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών, για να εξηγήσουμε ότι πρέπει να στραφούν, μπορούν να στραφούν στο νερό της βρύσης, είναι ασφαλές, είναι πόσιμο, μπορούν επίσης έτσι να εξοικονομήσουν χρήματα και να μειώσουν ραγδαία τα απορρίμματά τους. Η προετοιμασία λοιπόν για την νομοθεσία που έρχεται. Σύμφωνα με την οδηγία, μέχρι το 2025 το 77% των πλαστικών μπουκαλιών νερού και ποτού πρέπει να περισυλλέγονται χωριστά. Ξεκινήσαμε λοιπόν για αυτό το λόγο πέρσι ένα πρόγραμμα χωριστής περισυλλογής, το οποίο τα αποτελέσματα ήταν τόσο ενθαρρυντικά που μας ώθησαν να το επεκτείνουμε περαιτέρω φέτος. Στο κομμάτι της παρέμβασης υπάρχει σίγουρα η ριζική μείωση. Η ριζική μείωση μπορεί να έρθει από διάφορα προγράμματα. Ένα από αυτό είναι τα εκπαιδευτικά εργαστήρια ραπτικής για πάνινες τσάντες, που μειώνουμε έτσι την πλαστική σακούλα, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι τα υφάσματα που χρησιμοποιούμε για τις πάνινες τσάντες έχουν γίνει δωρεά από τις ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού. Όπως είπα και πριν, τα πιάτα του πανηγυριού, μια απίθανη, απλή ιδέα που όμως έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση σε διοργανωτές και επισκέπτες γιορτών και πανηγυριών. Είναι αλλιώς τελικά να τρως ντοματίνια, γραβιέρα και ρεβίθια από μεταλλικό πιάτο από ό,τι είναι από πλαστικό. Το επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι φάνηκε και πάλι στο κομμάτι της έρευνας, της κοινωνικής έρευνας, ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να επιλέγουν καφέ σε πακέτο. Οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να κάνουν αλλαγές, αλλά μαζί διερευνούμε για να αναπτύξουμε μια διανεστική υπηρεσία επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών ανάμεσα στους επιχειρηματίες και στους πελάτες τους. Παρέμβαση και πάλι, εμπνέοντας και εξοπλίζοντας τα παιδιά. Χρειαζόμαστε την επόμενη γενιά να συνεχίσει αυτή τη μεταβίβαση σε μια ζωή χωρίς πλαστικά. Παραδίδουμε λοιπόν εκπαιδευτικό υλικό το οποίο σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για την Πάρο και ανάλογα θα γίνει για τα υπόλοιπα νησιά, το οποίο συνδέει τις θάλασσες με το πλαστικό. Ποια είναι η αλήθεια, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Στην Πάρο, λοιπόν, επενδύουμε σε λύσεις κυκλικής οικονομίας που θα φέρουν τα μεγαλύτερα και καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις και παράγουμε οπτικοακουστικό υλικό τόσο για να αναδημοσιευθεί από τον Δήμο Πάρου, όσο και από τους υπόλοιπους συνεργάτες μας και τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Για την κυβέρνηση τώρα, αποδεικνύοντας έμπρακτα στο νησί της Πάρου την μείωση των πλαστικών μίας χρήσης που καταλήγουν στο χυτά, είμαστε σε θέση να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για την κυβέρνηση και για την υλοποίηση της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά μίας χρήσης, καθώς και για τη νέα πράσινη συμφωνία. Όσο για τις επιχειρήσεις, θα υπάρξει μάλλον στην αρχή του 2021 online μία πλατφόρμα, η Clean Blue Holidays, που απευθύνεται σε επιχειρηματίες
ξενοδόχους, ιδιοκτήτες από βίλες, ακόμα και μικρότερες επιχειρήσεις. Τους δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να μειώσουν δραστικά τη χρήση των πλαστικών τους και να προστατεύσουν και εκείνοι τις θάλασσες και τις ακτές όπου και αν βρίσκονται. Η αποτελεσματική μεθοδολογία και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Clean Blue Alliance παρέχουν βοήθεια, εργαλεία και γνώση σε 5 ακόμα ελληνικά νησιά που θα επιθυμήσουν να σπάσουν τον κύκλο της αλυσίδας που είναι η πλαστική ρύπανση και μόλυνση των θαλασσών και των ακτών μας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να είστε εσείς οι επόμενοι συνοδοιπόροι μας. Αυτή λοιπόν είναι όλη η ομάδα. Στα κόκκινα κυκλάκια είναι η ομάδα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι συνεργάτες μας βρίσκονται στην Αγγλία, στην Ινδονησία και στις Μαλδίβες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας και ελπίζουμε ότι με την πολύτιμη βοήθειά σας θα κάνουμε αυτό το ταξίδι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ακόμα πιο μεγάλο για καθαρές θάλασσες για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.